Κύριε Θωτεκά, για την παιδεία, από τη μεταπολίτευση και μετά, έχουν γίνει τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις και τομές, υποτίθεται, που πραγματικά έχουμε χάσει τον μπούσουλο, έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Σας ρωτάω λοιπόν, σαν πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου για την Παιδεία, ποιες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να είναι εκείνες οι παρεμβάσεις, εκείνες οι τομές, αν θέλετε, ώστε πραγματικά αυτή τη φορά η μεταρρύθμιση στην παιδεία να έχει και ουσία και να είναι και ριζοσπαστική, αν θέλετε. Έχετε δίκιο. Να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα πριν πιάσουμε την κουβέντα γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα στην παιδεία που η έννοια του ριζοσπαστικού ή μη ριζοσπαστικού μιας μεταρρύθμισης είναι το παρεπόμενο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε η παιδεία να καταρρεύσει διότι προηγούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές έχουν δημιουργήσει μια συνθήκη που αν δεν αντιμετωπιστεί, τα πράγματα θα είναι πια όχι απλώς σοβαρά, θα είναι κρίσιμα για το αύριο. Τι εννοείται συνθήκη? Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πραγματικότητα στο σχολείο η οποία δυσκολεύει τη συνθήκη μόρφωσης επί των στοιχειωδών πραγμάτων που πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος που ενηλικιώνεται όταν ανοίγει μια εφημερίδα να καταλαβαίνει τι γίνεται. Αυτό ίσως είναι το ελάχιστο που απαιτεί κανένας από τη βασική και τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Και δυστυχώς όλη αυτή η συνθήκη πολλά χρόνια τώρα είναι υπονομευμένη σε έναν υποτιθέμενο τελικό σκοπό που αρχίζει από την πρώτη δημοτικού. Να μπει το παιδί μου στο πανεπιστήμιο. Όλο αυτό το πράγμα υπονομεύει βασικά, καθοριστικά, απάνθρωπα όλη την διαδικασία της εκπαίδευσης. Το μεγάλο λοιπόν στίχημα είναι το πώς θα μπορούσε κανείς να αποδεσμεύσει την παρουσία του μαθητή στο σχολείο από την πρώτη μέρα που παρουσιάζεται εκεί από την προοπτική της εισόδου του στο πανεπιστήμιο και δι' αυτής της εισόδου στον επαγγελματικό βίο. Αυτή η συνθήκη στην Ελλάδα έχει παραγάγει τέρατα. Και νομίζω ότι είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα. Πρέπει να... Είπατε πριν για τους προηγούμενους διαλόγους. Είναι αλήθεια ότι αρκετές φορές αυτό που λέω τώρα έχει εντοπιστεί ως το μείζον πρόβλημα της εκπαίδευσής μας. Ωστόσο, αυτό που, στο οποίο καταλήγουν οι συζητήσεις, όταν τελειώνουν οι συζητήσεις, κατατίθεται στην πολιτική ηγεσία και κατεβαίνει και πηγαίνει στην κάλαθα των αχρήστων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό, τότε πράγματι θα είναι ένας ακόμα διάλογος που θα προσθεθεί στους πάρα πολλούς. Ναι, αλλά αυτές οι τομές, με ποιους θα γίνουν, με βάση ποιες αρχές και με βάση ποιον κόσμο, πώς θα συμμετέχει ο κόσμος σε αυτή τη διαδικασία? Ναι, σε αυτά που έλεγα πριν, αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση μοιάζει να επιχειρεί κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει από όσο ξέρω και μάλλον ξέρω στο ορατό παρελθόν. Μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις κατέβαζαν πράγματα λόγω χάρη έχουμε καθυπαγόρευση θεσμικές παρεμβάσεις που τίθενται υποτίθεται στο διάλογο που είναι μια εκδοχή αλαγκρέκα, επιτρέψτε μου και συγχωρήστε μου το αλαγκρέκα των πορισμάτων που έθεσε στην ελληνική κυβέρνηση όσα. Αυτή είναι η προηγούμενη μεταρρύθμιση. Όχι, εμείς ξεκινάμε αλλιώς. Ξεκινάμε να ξαναορίσουμε τα προβλήματα σε σχέση με τους ανθρώπους που διαθέτουν τη θεωρητική σκευή για να το κάνουν και κουβεντιάζοντας στους χώρους που η παιδεία γίνεται πράξη. Όταν πια διαμορφωθούν αυτές οι προτάσεις και όχι οι κομματικές θέσεις, θα κατέβουν στον κοινωνικό διάλογο. Ναι, να ρωτήσω όμως το εξής, να σας πω μάλλον το εξής. Για να κάνεις μια μεταρρύθμιση και μάλιστα που να είναι ουσιαστική και βαθιά, έστω και να σπάσεις αυγά. Και βλέπω ότι δυστυχώς, ή τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση που έχει πολλοί κόσμος, όταν πιέζεστε υποχωρείτε. Δηλαδή, τέθηκε το ζήτημα ότι υπάρχει πολύ διδακτέα ύλη και γονατίζει τα παιδιά. Και τέθηκε το ζήτημα των θρησκευτικών. Όταν αντέδρασε η Εκκλησία, ενώ είχατε σαν πρόθεση να καταργήσετε τα θρησκευτικά ως κατηχητικό μάθημα για να το κάνετε θρησκευολογικό, φαίνεται να υποχωρείτε. Μου μιλάτε στο δεύτερο ελληνικό ή στο δεύτερο πληθυντικό. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει κανείς να το έχει υπόψη του όταν μιλάει για τους νέους θεσμούς που προσπαθούμε να φτιάξουμε. Το ΕΣΥΠ ή ο διάλογος δεν είναι
εκπρόσωποι μιας κυβερνητικής πραγματικότητας, μιας κυβερνητικής συνθήκης. Δηλαδή, το τι κάνει η κυβέρνηση είναι μια ιστορία για την οποία, αν είναι να αποδοθούν ευθύνες, θα αποδοθούν στην κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΕΣΥΠ ή ο πρόεδρος του Εθνικού Διαλόγου ή ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών δεν λογοδοτούν στην κυβέρνηση. Ειδικά οι δύο πρώτοι. Αυτό είναι μια συνθήκη που δεν την έχουμε μάθει. Έχουμε μάθει δηλαδή ότι όποιος κατεβαίνει να μιλήσει για μια μεταρρύθμιση από μια θεσμική θέση, είναι ο εκπρόσωπος της εξουσίας. Όχι, δεν είναι αυτό. Είμαστε διατεθειμένοι να κουβεντιάσουμε τα πράγματα και τις προτάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα διαμορφωθούν μέσω διαλόγου. Αυτή είναι η συνθήκη. Όντως έχετε δίκιο λοιπόν, ότι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι και αναπαραγωγές παλιών συνηθιών, να το πω έτσι. Και σε αυτές τις αναπαραγωγές παλιών συνηθιών χτίζεται γύρω και ένα μεγάλο κομμάτι, ένα τυχείο προβοκάτσιας. Δυστυχώς, μεταξύ των οποίων για τα θρησκευτικά που λέτε. Αυτά όμως είναι ζητήματα που αν δεν τεθούν στο διάλογο, και θα τεθούν στο διάλογο, δεν θα υπάρξει μια στάση της κυβέρνησης. Δηλαδή, αυτό που λένε. Εσείς θα επιμείνετε ότι πρέπει να γίνει το μάθημα θρησκεολογία και όχι κατηχητικό. Εμείς θα επιμείνουμε στο ότι αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί σε βάθος. Η δική μου γνώμη είναι αυτή που είπατε. Αλλά δεν θα επιμείνω στη δική μου γνώμη. Θα επιμείνουμε στο να φτιαχτούν πια επιχειρήματα τα οποία να μην μπάζουν με μια, στην καλόπιστη κριτική. Δηλαδή, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε μια γνώμη, θέλουμε να θέσουμε πράγματα προς συζήτηση και αυτή η συζήτηση πρέπει επιτέλους κάποτε να ολοκληρωθεί με επιχειρήματα. Με επιχειρήματα. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Να ρωτήσω κάτι πάλι σε αυτά που είπατε προηγουμένως. Είπατε ότι πρέπει να αποδεσμευτεί το Λύκειο από τις εξετάσεις, το οποίο είναι πολύ λογικό. Ποιες ιδέες υπάρχουν σε αυτό, ας πούμε, προσωπικές σας έστω, αλλά κάποιες ιδέες να ακούσω. Υπάρχουν πολλές ιδέες. Δηλαδή, αν δει κανένας τις στατιστικές, θα δει με έκπληξη ότι σε πολύ καλά τμήματα οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα τμήματα αυτά ως πρώτη, δεύτερη ή και τρίτη προτίμηση, αποτελούν λιγότερο από το 20 με 25, άντε 30% των εγγεγραμμένων. Αν κανείς βγάλει την πύλια, όπου κάποιος στοχεύει να γίνει γιατρός και βγαίνει, ξέρω εγώ, ιχθυοκαλλιεργητής, αν κανείς βγάλει αυτή τη διαδικασία, τότε ένα μεγάλο κομμάτι της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δείχνει ότι έχει μια ζήτηση που μπορεί να την, που μπορεί να την κάνει διδασκαλία στους φοιτητές που την έχουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να το λύσουμε. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι οι σχολές μεγάλης ζήτησης. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες. Από την λογική που πάλι αλαγκρέκα έθεσε ο νόμος Διαμαντοπούλου, δηλαδή εισάγεται ο φοιτητής σε ένα μεγάλο πλαίσιο επιστημών ενός μεγάλου γνωστικού πεδίου, και ανάλογα με τις σπουδές και τις επιδόσεις του προσανατολίζεται στο τι ακριβώς θα κάνει στο τέλος. Ας πούμε, οι σχολές επιστημών υγείας. Το πώς θα τις στεγάσουμε είναι ένα μεγάλο ζήτημα λοιπόν που τίθεται υπό ερώτηση και που θα πρέπει ο διάλογος πια να αντιμετωπίσει πολλαπλά ερωτήματα τα οποία δεν είναι μονοσήμαντα. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες και υπάρχουν και, εμπειρίες που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε από την Ευρώπη και από τις άλλες μεγάλες αναπτυγμένες χώρες. Ξέρετε, μια και πιεθήξατε τέτοια ζητήματα, τα τελευταία χρόνια, τα μνημονιακά, οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα του Βενιζέλου, τον Σαμαρά Βενιζέλου, να πούμε ιεραρχικά το δίδυμο, κλείσανε πάρα πολλές επαγγελματικά λύκεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει δωρεάν εκπαίδευση, αν δεν θυθεί και το ζήτημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Κλείσανε, απολύσανε καθηγητές, κλείσανε εργαστήρια, διαλύσανε εργαστήρια κλπ. Σε αυτό το ζήτημα, λοιπόν, μια και αφηθήξατε το θέμα της σύνδεσης πανεπιστημίου και ηλικίου, υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο ακριβώς θα βοηθούσε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Τι σκέφτεστε σε σχέση με αυτό? Αυτό είναι κεφαλαιόδες ζήτημα. Κεφαλαιόδες. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να διαλυθεί κάτι που είχε μια καλή παράδοση. Δηλαδή, ας πούμε, μιλάμε για σχολές όπως η παλιά Σιβητανίδιος,
που είναι εμβληματικές ιστορίες. Και όλα αυτά έχουν μπει σε ένα, σε μια σακούλα για τα απορρίμματα. Αυτή την παράδοση δεν την έχουμε καθόλου εκμεταλλευτεί, αντίθετα την έχουμε διαλύσει. Αν δεν βρεθεί ο τρόπος να ξαναστηθεί μια δομή τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σοβαρής, δημόσιας, χωρίς δίδακτρα, τότε στην πραγματικότητα όλο το σχήμα για την αποσύνδεση σχολείου τρίτο βάθμιο είναι λόγια. Αυτό ναι. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει επί της ουσίας. Πριν από 15 χρόνια με τα ευρωπαϊκά χρήματα έγινε μια παρέμβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το περίφημο ΕΠΕΑΕΚ, όπου στήθηκαν ένας μεγάλος, καμιά 250 μεταπτυχιακά προγράμματα και καμιά 140-150 νέα τμήματα. Όλη αυτή η δομή γινόταν δομή επαγγελματικής κατάρτισης με πανεπιστημιακούς τίτλους. Δεύτερο, όλη αυτή η ιστορία της ανατατοποίησης των ΤΕΗ ή της δημιουργίας των ΤΕΗ από τα παλιά ΚΤΕΕ έφτιαξε μια συνθήκη όπου ερχόντουσαν ολόκληρες δομές και βαφτιζόντουσαν κάτι άλλο, το οποίο δεν ήταν ολόκληρες τέτοια. Υπάρχουν εξαιρετικά ΤΕΗ, που είναι άξια του ονόματος Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και πάρα πολύ προβληματικά ΤΕΗ, τα οποία δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης. Όλη αυτή η συνθήκη φοβάμαι ότι έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στο πεδίο πια της εκπαίδευσης που καταλήγει στον επαγγελματικό βίο και στην κατάρτιση. Είναι απερίγραπτα μπερδεμένη και χρειάζεται να την βγάλουμε από το κουβάρι και να βάλουμε τα πράγματα το καθένα στη θέση του. Αυτό δεν είναι εύκολη δουλειά. Εάν ο διάλογος καταφέρει αυτό, έχει προσφέρει μια μεγάλη υπηρεσία στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, επειδή όλα αυτά είναι κατανοητά, αλλά χρειάζονται και χρήματα. Θέλω να πω δηλαδή το εξής, ότι τα τελευταία 6 μνημονιακά χρόνια διαβάζω στις εφημερίδες ότι ο προϋπολογισμός για την παιδεία έχει υποχωρήσει κατά 35,6%. Χωρίς λεφτά, πώς γίνονται όλα αυτά? Είναι αυτό, δίδυ χρημάτων. Κάποια ιδρύματα βρήκαν την χαζή, κατά τη γνώμη μου, και πολύ επικίνδυνη μέθοδο αντιμετώπισης, που ήταν να επιβαρύνουν τους ανθρώπους, τους φοιτητές τους. Δηλαδή, σε τι αναφέρεστε? Στα μεταπτυχιακά. Με το πρόσχημα ότι επειδή μειώνονται οι προϋπολογισμοί, θα μεταφέρουν χρήματα από την ζήτηση των φοιτητών για κάτω πράγματα, έχουν κάνει την εξής ιστορία. Τεράστια μεταπτυχιακά, απερίγραπτη αριθμή, είναι κάπου 800 τα μεταπτυχιακά, τα 2/3 εκ των οποίων είναι με δίδακτρα. Πάνω από τα μισά είναι δίδακτρα που αν πω το νούμερο θα κοκκινήσουν αυτοί που μας ακούνε. Από αυτά το 50 ή το 60% των προϋπολογισμών πια πηγαίνουν στις τσέπες των διδασκόντων. Όλη αυτή η παράδοση της δωρεάν παιδείας λοιπόν έχει υπονομευθεί στην πράξη εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά αυτό έχει ενταθεί τα πολύ τελευταία χρόνια. Δηλαδή όλοι ξέρουμε και κάποτε να το μάθει και όσα, ότι για τον Έλληνα πολίτη η δωρεάν εκπαίδευση είναι πάρα πολύ ακριβή. Ξεκινώντας από τα φροντιστήρια, για να μπει κανείς, όχι μόνο για να μπει στο πανεπιστήμιο αύριο, για να παρακολουθήσει το σχολείο με έναν τρόπο που θα τον βάλει στο πανεπιστήμιο, απερίγραπτα ποσά, συν τα δίδακτρα στις μεταπτυχιακές σπουδές που ξεκινάνε από 1.000, 2.000, 3.000 και κορυφώνονται σε ποσά της τάξης των 10 και ενίοτε και λίγο παραπάνω από αυτό. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είμαστε σε μια συνθήκη αχρηματίας, σε μια συνθήκη πάρα πολύ πιεσμένη. Ωστόσο, υπάρχουν τομές που μπορεί να γίνουν χωρίς αναγκαστικά να υπάρχουν τεράστια ποσά. Ακόμα και με τα λίγα που έχουμε, αν τα βάλουμε οικονομημένα στη διαδικασία, μπορεί να έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Υπάρχουν και σπατάλες σήμερα. Αυτό που σας είπα είναι μια περίγραπτη σπατάλη σε βάρος των εισαγωγικά χρηστών, των πελατών. Όσο αντιμετωπίζουμε την παιδεία ως προσφερόμενη υπηρεσία, εμπόρευμα και πελάτες, το έχουμε χάσει. Έχετε δίκιο λοιπόν, δίδυ χρημάτων. Η μεταρρύθμιση χωρίς χρήματα δεν θα είναι αυτή που οραματιζόμασταν. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνουμε κάτι, θα καταρρεύσει το σύμπαν. Ναι, μια και θίξατε το θέμα. Ξέρετε, μιλάμε για δωρεάν, για να υπερασπίσουμε τη δωρεάν και δημόσια εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα είναι η χώρα των φροντιστηρίων, των ιδιαίτερων μαθημάτων και ενός ολόκληρου
παράλληλου συστήματος εκπαίδευση επιπληρωμή. Επομένως, αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να μιλάμε ούτε για πλάκα. Συγγνώμη για την έκφραση, για δωρεάν παιδεία. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις πώς μπορεί να καταπολεμηθεί αυτό το τέρας που λέγεται παράλληλη εκπαίδευση στην Ελλάδα? Έτσι είναι. Έχετε δίκιο, απόλυτο. Συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος παραπαιδεία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε λίγο, πώς το λένε, πιο επιφυλακτικοί με τους όρους. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι ιδιωτικοί φορείς έχουν πάρει στις πλάτες τους ένα βάρος που δεν τολμάει χρόνια τώρα να το πάρει το δημόσιο. Δηλαδή να αλλάξει τη λογική των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να αλλάξει τη λογική ότι ένα σχολείο είναι η άκρινο σημάντα μεταβίβασης γνώσης ή διαδικασιών γνώσης που ξεκινάνε από το Υπουργείο Παιδείας για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αυτό πρέπει να σπάσει. Όλο αυτό που περιγράφεται και το οποίο δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι έξω από εμάς, ας πούμε όσα, λέει ότι είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που οι πολίτες δεν συμβάλλουν καθόλου στα της εκπαίδευσης. Είναι ψέμα. Γιατί συμβάλλουν. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ναι, εγώ διαβάζω για να σας πω για αυτά που λέτε, ότι σε έρευνα που έχει γίνει πρόσφατη, το 61% των γονέων ξεκινάει από 2.201 ευρώ το χρόνο σε φροντιστήρια έως 4.000 ευρώ. Έτσι είναι τεράστιο ποσό. Έτσι είναι, διότι όλη η εκπαιδευτική δομή είναι προσανατολισμένη σε αυτό που σας έλεγα πριν. Το πώς το παιδί θα μπει στο πανεπιστήμιο. Έτσι. Αυτό λοιπόν φτιάχνει μια κατάσταση όπου αντί το παιδί να μαθαίνει γράμματα, μαθαίνει να περνάει δοκιμασίες ως προς το βαθμό της αποβλάκωσης και της... Παγαλία. Έτσι, και της αμάθειας εν τέλει, mm-hmm. για να καταλήξει σε κάτι το οποίο είναι αυτό που θα ήθελαν οι γονείς του να γίνει όταν μεγαλώσει. Αυτό είναι έγκλημα. Χρειάζεται λοιπόν να το ξαναδούμε όλο αυτό, ξέροντας ότι δεν θα γίνει το θαύμα με ένα κλαπ να σπάσει όλος ο παλιός κόσμος. Στα φροντιστήρια δουλεύουν άνθρωποι με γνώσεις και άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταφέρει εν τέλει αυτή τη διαδικασία της παπαγαλίας σε ένα τουλάχιστον ορισμένο ποσοστό μαθητών να το κάνουν κάτι που να μπορεί να υποδεχτεί τη γνώση. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν με 3-60. Και πρέπει οι μεγάλες αλλαγές να έχουν στο νου τους και αυτή την παράμετρο. Τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, που είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό, το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσει πια η μεταρρύθμιση. Και όχι αυτό που γίνεται σήμερα, απλώς να θησαυρίζουν κάποιοι σε βάρος των πολλών. Άφησα δύο ερωτήσεις για το τέλος, που αφορούν το Πανεπιστήμιο. Κυβερνητικοί παράγοντες έχουν δηλώσει κατηγορηματικά σε όλους τους τόνους ότι δεν θα γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφού υπάρχει ωστόσο ιδιωτική εκπαίδευση, η οποία μάλιστα ανθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, γιατί να μην υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι η ερώτηση. Αυτή την ερώτηση, αν την κάναμε πριν από 10 χρόνια, θα θεωρούσαμε ότι κάνουμε καλαμπούρι. Έτσι. Δεν είναι καλαμπούρι. Γιατί? Απλώς εδώ, στον τόπο μας, ως ιδιωτική εκπαίδευση εννοούμε ένα μηχανισμό του τύπου πάρε τα λεφτά και τρέχα. Ειδικά στην ανώτατη. Έχουμε δυστυχώς τα παραδείγματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου. Δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά είναι περίπου αυτό που λέμε. Κάνω business να αποδώσω τίτλους σπουδών, οι οποίοι, ποιο είναι το γνωστικό τους περιεχόμενο. Μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα. Στην Ελλάδα όμως το ιδιωτικά πανεπιστήμια το έχουμε υποκαταστήσει με κάτι ακόμα πιο σκληρά απαράδεκτο. Με τις επιχειρήσεις που ανοίγουν ένα μαγαζάκι, έχουν κάνει συμφωνίες δικαιόχρησης, franchise δηλαδή, και έχουν βάλει μια ταμπέλα ενός τάδε college και υποτίθεται ότι προσφέρουν σπουδές, ανώτατες σπουδές, σε αντικείμενα τα οποία πιστοποιεί αυτό το κολέγιο που δίνει τον τίτλο, ή το ιδιωτικό ή το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο τα φέρνει δύσκολα οικονομικά και πουλάει τον τίτλο του. Εάν εννοούμε αυτό, αυτό το πράγμα δεν είναι ιδιωτική παιδεία, αυτό το πράγμα είναι κομπίνα. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Εάν κάποιος έλεγε ότι ένα μεγάλο αμερικάνικο, ας πούμε, πανεπιστήμιο που δεν είναι δημόσιο, αλλά το τι ακριβώς είναι
θέλει κουβέντα, γιατί δεν είναι και ακριβώς ιδιωτικό. Δηλαδή στην Αμερική έτσι, που λένε ότι όλα είναι ιδιωτικά, έτσι, δεν είναι ιδιωτικά. Δεν είναι. Λοιπόν, εάν ένα πανεπιστήμιο θέλει να ανοίξει ένα παράρτημα στην Ελλάδα για κάποιο λόγο, το κάνει, γιατί δεν το κάνει. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Θα ανοίξει ένα παράρτημα, θα είναι το πανεπιστήμιο εδώ. Δεν θα δώσει τον τίτλο του να πουλάει σουβλάκια και να λέει σουβλακερί το τάδε university. Είναι άλλου τύπου κουβέντα. Και αν φτάσουμε εκεί, τότε μπορούμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολύ σοβαρά για τα κριτήρια, τους όρους. Δεν ξέρω πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια, ας πούμε, στην Ευρώπη, τα οποία θα ήταν άξια λόγου. Αλλά αν κάποιος ξέρει, να το θέσει στη συζήτηση. Δεν ξέρετε, γιατί σας λένε ότι δίνουν για εκπαίδευση στο εξωτερικό οι γονείς πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στέλνουν τα παιδιά τους. Και σου λέει, άμα φτιάχνανε ιδιωτικά εδώ, δεν θα πηγαίνανε έξω το συνάλλαγμα. Ισχύει αυτό το συνάλλαγμα, τα ευρώ. Αυτό είναι ίσως το αποτέλεσμα όλης αυτής της παραπληροφόρησης, η οποία έχει δημιουργήσει τέρατα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ναι, ισχύει ότι ένα μεγάλο ποσοστό απελπισμένων ανθρώπων, που τα παιδιά τους έχουν βγει κοιμάς. Και πλούσιων παιδιών. Και πλούσιων παιδιών, αλλά παιδιών που έχουν βγει κοιμάς από αυτή τη διαδικασία των φροντιστηρίων, των ή προκειμένου να μην γίνουν κοιμάς αυτή τη διαδικασία, επιλέγουν ένα εύκολο πράγμα που είναι ένα πανεπιστήμιο στα Βαλκάνια, το οποίο δίνει ένα τίτλο, υποτίθεται ένα πτυχίο δηλαδή, ένα ιονί πτυχίο που έχει μια επιστήμη γραμμένη κάπου στο μέσο της κόλλας, της σελίδας. Και μετά, τι γίνεται από αυτό? Τι παράγει αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να σοβαρευτούμε και να ξαναθέσουμε όλα τα όρια και τους όρους αναγνώρισης των χαρτιών αυτών από το ελληνικό δημόσιο. Μία τελευταία ερώτηση αφορά το μέγα ζήτημα, βέβαια, της υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Και για πολλούς, ιδιαίτερα νεοφιλελεύθερους φυσικά, υπάρχουν δύο λύσεις, είναι μονόδρομες οι λύσεις, μονόδρομες οι λύσεις. Ή θα συνδεθούν τα πανεπιστήμια με την αγορά και θα χρηματοδοτούνται από την αγορά της εταιρείας, ή θα υπάρξει κάποιο είδος διδάκτων. Και είναι δικές σας σκέψεις. Πρώτα απ' όλα, έχετε δει καμία εταιρεία που να έχει επενδύσει ένα ευρώ στην πραγματική έρευνα, στην ακαδημαϊκή έρευνα? Στην Αμερική θα σας πούνε ίσως ότι επενδύουν. Ναι, όταν γίνουμε Αμερική το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εντελώς διαφορετική συνθήκη, όπου τα πανεπιστήμια πρέπει να ανασυγκροτήσουν τις λειτουργίες τους με οικονομία. Τι να κάνουν με οικονομία? Καμιά φορά, ξέρετε, αυτή η έννοια της οικονομίας παράγει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε μια σειρά τμήματων που φτιάχτηκαν τον καιρό του ΕΠΑΕΚ, τα οποία φοβάμαι ότι δεν ανταποκρίνονται σε κάποιο γνωστικό πεδίο που θα μπορούσε να το αναγνωρίσει ένας άνθρωπος έξω από τον τόπο μας. Πρέπει να βάλει μια τάξη. Και να παραδεχτούμε και κάτι. Φτιάχνετε ένα τμήμα τυποτολογίας στην άκρη του κόσμου. Πάνε 15 άνθρωποι με μεράκι και φτιάχνουν ένα τμήμα που παρέχει σπουδές ενδιαφέρουσες. Συνεχίζει όμως αυτό, παρά τον κόπο που έχει και το άχθος που έχει επενδυθεί σε αυτή την ιστορία, να φτιάχνει ένα πτυχίο που θα το έλεγα πολύ, και μην το παρεξηγήσετε, υποτιμητικά ακούγεται, πτυχίο τυποτολογίας. Λοιπόν, εδώ είναι κρίμα ο κόπος των ανθρώπων, ενώ των διδασκόντων, χρειάζεται να ανασυγκροτήσουμε το πεδίο. Νομίζω. Και αυτό είναι μια ιστορία στην οποία πρέπει να ακουστεί η γνώμη και των ανθρώπων που έχουν πάρει πάνω στις πλάτες τους αυτό το βάρος, και των ανθρώπων που σπουδάζουν, και των ανθρώπων οι οποίοι φτιάχνουν τα μεγάλα πλάνα για την οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Κύριε Νίκο Θωτικά, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου δώσατε. Εγώ σας.